Merci, bonjour à tous. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Αυτά που θα πω αλληλοεπικαλύπτονται από αυτά που είπε ο Μανουέλ όσο αφορά τον αγώνα κατά της λιτότητας και την αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε λίγο την επικαιρότητα σήμερα, έχουμε πολιτικές λιτότητες στην Ευρώπη, έχουμε πολιτικές εθνικές κατά των μεταναστών, έχουμε τις μεγάλες διεθνείς συνθήκες που διαπραγματεύονται στα κρυφά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Καναδά, της Ηνωμένες Πολιτείες, και στην Ευρώπη τα διάφορα ζητήματα δείχνουν την αντιπαράθεση την οποία αντιμετωπίζουμε, την οποία αντιμετωπίζει η αριστερά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα πριν από ένα χρόνο και που συνεχίζουν να συμβαίνουν, το Brexit, το κοινωνικό κίνημα που γνωρίσαμε στην Γαλλία, δείχνουν ότι όλοι έχουμε να κάνουμε με παρόμοια θέματα στον αγώνα μας κατά της Ευρώπης. Υπάρχει ο αγώνας στην Ισπανία κατά του κυβερνητικού ζητήματος που μας τα εξήγησε χθες και ο Ισπανός και ο Πορτογάλος σύντροφος για την σοσιαλιστική κυβέρνηση στην Πορτογαλία. Όλα αυτά επιβάλλουν πραγματικά την απόλυτη ανάγκη να έχουμε συναντήσεις όπως η σημερινή και να δημιουργήσουμε έναν χώρο πολιτικής συζήτησης μεταξύ μας, έναν χώρο όπου να μπορούμε να συζητήσουμε τις προτάσεις μας. Γιατί απέναντι σε όλα αυτά τα γεγονότα αντιμετωπίζουμε επίσης την αντιδραστικότητα, τον σοβινισμό, τον ρατσισμό, οι οποίοι ευνοούνται από τις συνθήκες που επικροτούν. Καταρχήν να πω ότι η μάχη κατά της λιτότητας είναι μια αντικαπιταλιστική πολιτική. Απαιτεί μια αντικαπιταλιστική πολιτική. Αυτή πρέπει να είναι η αφετηρία. Γιατί οι φιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας πλήττουν όλους τους εργαζόμενους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι το δομικό πρόσωπο του σύγχρονου καπιταλισμού και επιδιώκονται ενσυνείδητα και αποφασιστικά από κυβερνήσεις της δεξιάς και από φιλελεύθερες κυβερνήσεις που αυτοαποκαλούνται ελεύθερες. Δεν έχω χρόνο εδώ να επεκταθώ στις αιτίες αυτής της πολιτικής, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πολιτικές αυτές είναι απαραίτητες για τον καπιταλισμό σε διεθνή κλίμακα και περνούν μέσα από την καταστροφή των κοινωνικών κεκτημένων που κατακτήθηκαν στην ουσία κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αυτές οι πολιτικές δεν διεξάγονται απλώς από τις Βρυξέλλες ή από την Γερμανία. Υπάρχει μια αίτηση, ένα αίτημα πίσω από αυτές τις πολιτικές που τις διαρθρώνει. Αντιστοιχούν στα ταξικά συμφέροντα των καπιταλιστικών δυνάμεων, της μεγάλης ή της μικρής αστικής τάξης. Γιατί ο καπιταλισμός έχει ανάγκη από αυτές τις μεταρρυθμίσεις που γνωρίζουμε. Αν δούμε αυτά που συμβαίνουν στην Γερμανία με τις μίνι θέσεις εργασίας, στην Αγγλία με τις συμβάσεις για μηδενικές ώρες εργασίας, στην Ιταλία με τον νόμο περί εργασίας ή στη Γαλλία με τον νόμο εργασίας, βλέπουμε ότι συντονίζονται όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, επιδιώκουν το ίδιο πολιτικό πρόγραμμα, πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αντί λοιπόν να επεκταθώ κι άλλο, θα πρέπει να πω ότι ο εχθρός βρίσκεται εντός των χωρών μας. Δεν είναι οι ξένοι καπιταλιστές που μας επιβάλλουν πράγματα. Είναι ο δικός μας καπιταλισμός, στη δική μας χώρα που μας επιβάλλει αυτά τα πράγματα. Αυτό ισχύει για τη Γαλλία, αλλά για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Τώρα θα επεκταθώ σε άλλα θέματα μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο. Σε πολλές χώρες έχουμε αριστερές κυβερνήσεις ή σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, οι οποίες λένε πως είναι τάχα κατά της λιτότητας και οι οποίες θεωρούν ότι μπορούμε να έρθουμε σε ρήξη με τη λιτότητα, αλλά προσπαθώντας να αντιταχθούμε στις πολιτικές που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίθεση στον πολιτικό τους λόγο. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε πολλά κόμματα, αναγνωρίζουμε αυτόν τον λόγο.
στην αριστερά, την Ευρωπαϊκή, ΣΥΡΙΖΑ, Die Linke, PSF, και στην πλειοψηφία του Podemos, επίσης, το βλέπουμε, αλλά και γενικότερα υπάρχει ένας λόγος ότι τάχα είμαστε κατά της λιτότητας και πρόκειται να υλοποιηθεί μια πολιτική κατά της λιτότητας. Αλλά κυρίως αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι οι κοινωνικοί αγώνες, τα κοινωνικά δικαιώματα. Εμείς αυτά πρέπει να τα έχουμε, αυτά πρέπει να έχουμε στο επίκεντρο. Όταν φτάνουμε όμως στο πολιτικό επίπεδο, έχουμε όλα αυτά τα κόμματα που τάχα είναι κατά της λιτότητας. Η σοσιαλδημοκρατία, για παράδειγμα, η οποία δήθεν ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Βλέπουμε αμέσως την αντίφαση μεταξύ λόγου και πράξης. Δεν είμαι εδώ για να σας εξηγήσω το τι συνέβη στην Ελλάδα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Αλλά πρέπει να δούμε και την ευρωπαϊκή κλίμακα και να καταλάβουμε ότι αυτό που συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σημαντικό από ευρωπαϊκή άποψη. Μία κυβέρνηση λιτότητας, μια κυβέρνηση που στην αρχή ενσάρκωσε ελπίδες. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αποδοχή από τον Τσίπρα του τρίτου μνημονίου είχε ένα πολύ αρνητικό αντίκτυπο, αναγκαστικά, αλλά κυρίως σε πολιτικούς όρους. Ποια είναι η πολιτική επιχειρηματολογία του Τσίπρα? Είναι ότι χρειάζεται να υιοθετήσουμε αυτά τα μέτρα. Πριν έλεγε θα έρθουμε σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά προσπαθεί να δικαιολογήσει γιατί δεν θα έρθουμε σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα που είδαμε στην Ευρώπη είναι ότι οι επιλογές του Τσίπρα έχαιραν υποστήριξης. Όλοι είπαν ότι δεν είχε άλλη επιλογή ο Τσίπρας και προσπάθησε δήθεν να δώσει λίγο οξυγόνο, λίγο να βοηθήσει τον ελληνικό λαό να επιβιώσει. Αντίθετα όμως, αυτό που είδαμε ήταν ότι η Ευρώπη επέβαλε νέους εκβιασμούς, νέες απαιτήσεις και ότι αντί να χαλαρώσει ο κόμπος, έσφιξε περισσότερο. Καταστροφή λοιπόν. Δυστυχώς η πρώτη συζήτηση έδειξε σαφώς ότι αυτό που είχαμε ήταν μια συνθηκολόγηση με πολύ συγκεκριμένες συνέπειες για τον ελληνικό λαό. Και η επιχειρηματολογία δείχνει ότι τι θα κάνουν αύριο τα διάφορα κόμματα, ακόμα και αν είναι αριστερά. Θα δεχθούν τις ίδιες αντιφάσεις, τις ίδιες διρακτίβες και θα επιδοθούν στις ίδιες επιθέσεις κατά των λαών τους σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό είναι το πραγματικό προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε έναν λόγο κατά των μνημονίων, έναν λόγο κατά του καπιταλισμού, αν δεν αντιταχθούμε σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα. Και αυτό είναι, και πρέπει να πούμε σαφώς γιατί είμαστε κατά της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Είναι ένα συνταγματικό πλαίσιο που επί χρόνια προάγει τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό. Θέλει να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει λίγο και να χειραγωγήσει τα κοινωνικά συστήματα των κρατών μελών, αλλά κυρίως θέλει να βγει στην παγκόσμια αγορά και να αντιπαρατεθεί στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι ουδέτερη λοιπόν, δεν είναι ουδέτερο το πλαίσιο, είναι ένα καπιταλιστικό επιθετικό πλαίσιο. Όλες οι επιλογές που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιστοιχούν στα συμφέροντα του καπιταλισμού. Δεν είναι κοινωνικές επιλογές. Και αυτό φαίνεται από το τι συμβαίνει στα κοινοβούλια. Δεν είναι η Επιτροπή αυτή που ρυθμίζει τα πράγματα στην Ευρώπη. Είναι το Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη-μέλη. Όλες αυτές οι επιλογές, λοιπόν, δεν τις κάνει μια αόριστη Ευρώπη. Τις κάνουν οι κυβερνήσεις.
Λοιπόν, να αντιταχθούμε κατά αυτού του δήθεν ουδέτερου χαρακτήρα, του εξωγενούς δήθεν χαρακτήρα, όχι. Η Ευρώπη ιδρύθηκε με βάση τη συνθήκη της, τη συνθήκη του Μάστριχτ, δημιούργησε ένα εργαλείο σύγκλησης, κριτήρια σύγκλησης, αλλά στην ουσία οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις ανεξάρτητες ευρωπαϊκές τράπεζες. Λοιπόν, ούτε η Ευρώπη είναι ουδέτερη, ούτε το νόμισμα είναι ουδέτερο. Το νόμισμα είναι ένα εργαλείο που αντιστοιχεί στις αποφάσεις και τα δικτάτα της, και τις διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής της Ευρώπης. Έτσι έχει οικοδομηθεί η Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πρώτο σημείο που μου φαίνεται πως είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο σημείο που πρέπει να αναφέρω. Άλλη μια φορά, πώς να το θέσω. Για άλλη μια φορά μιλάμε σαν κάτι ουδέτερο, σαν κάτι που εκπορεύεται μόνο από τη Γερμανία. Όχι, δεν εκπορεύεται μόνο από τη Γερμανία. Είναι μια σύγκληση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Για άλλη μια φορά έχουμε τα κοινοβούλια που μας λένε «Α, είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε αυτούς τους νόμους γιατί μας τους επιβάλλει η Ευρώπη». Το 80-90% των νόμων που ψηφίζουν τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια προέρχεται από την Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια παγκόσμια αντιπαράθεση και πρέπει να εκφράσουμε τη δική μας αντίθεση σε αυτό το σύστημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που κάνουμε μέσα στη χώρα μας δεν αφορούν μόνο το εθνικό κράτος, αλλά και ένα πρώτο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει μονίμως να μαχόμεθα σε δύο επίπεδα, το εθνικό και το ευρωπαϊκό. Και δυστυχώς το καλύτερο παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει να το αναδείξουμε σαν κάτι το κατάφορο, ότι οι καπιταλιστές χρησιμοποιούν την Ευρώπη όπως θέλουν, κατά το δοκούν. Για την Γαλλία έχουμε τη χημική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θέλουν να επιβάλλουν του συγκεκριμένους μισθούς. Και αν δείτε όλη την κλίμακα από Βουλγαρία μέχρι Δανία, θα δείτε ότι οι μισθολογικές αποκλίσεις είναι από 1 έως 10, από 4 έως 40 ευρώ είναι το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να επανέλθω σε αυτά που έλεγα και στην αρχή, δεν είναι καθόλου παράξενο να βλέπουμε την αποτυχία και την συνθηκολόγηση της αριστερής κυβέρνησης Τσίπρα στην Ελλάδα και ότι αυτό χτύπησε πολλά κουδούνια και για άλλες αριστερές υπάρχουσες ή επίδοξες κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος συσχετισμός δυνάμεων. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε. Υπάρχει μια απάντηση που θέλησε να δώσει ο Τσίπρας. Να έχουμε τάχα τις νότιες χώρες, οι οποίες θα αντιταχθούν στη Γαλλία, στη Γερμανία κτλ. Πρώτη ψευδαίσθηση. Άλλη ψευδαίσθηση, ότι μπορούμε να έχουμε εθνικά μέτωπα, να τα συνενώσουμε τα εθνικά μέτωπα που αντιτάσσονται στην Ευρώπη για να αμφισβητήσουμε την πολιτική λιτότητας. Εάν η τάξη, η μάχη κατά της Ευρώπης είναι μια ταξική μάχη κατά του καπιταλισμού, τότε προφανώς δεν μπορούμε να κερδίσουμε από την συνένωση όλων αυτών των εθνικών μετώπων. Πώς θα συνεννοηθεί ένα εθνικό μέτωπο της Πολωνίας με μιας χώρας του Νότου? Όταν μιλάμε για μέτωπο όλων των αντιευρωπαϊκών και αντιευρώ δυνάμεων, πάλι σε αποτυχία θα οδηγηθούμε αν εμείνουμε μόνο σε αυτό και δεν δούμε ότι έχει ταξικό χαρακτήρα αυτή η πάλη. Για να είμαστε αποτελεσματικοί και δραστήριοι, θα πρέπει να ανακτήσουμε μια κυριαρχία, όχι μια εθνική κυριαρχία, μια λαϊκή κυριαρχία, μια εργατική κυριαρχία. Οι εργαζόμενοι να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους και να επιβάλλουν τις επιλογές που εκείνοι θέλουν. Αυτό δεν είναι μια τεχνική συζήτηση. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει φυσικά στην αρχή να αρνηθούμε την λιτότητα, αλλά θα πρέπει να διεξάγουμε μια συζήτηση
και να προάγουμε την ικανοποίηση των κοινωνικών αιτημάτων μετά την αντίθεσή μας κατά της λιτότητας. Πρέπει να δείξουμε και να διεκδικήσουμε μέτρα τα οποία θα αλλάξουν την καθημερινότητα, τα θέματα της στέγασης, των μεταναστών, των καθημερινών αναγκών. Να έρθουμε σε ρήξη με τις καπιταλιστικές και αστικές πολιτικές. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό βήμα και ακόμα κι αν μια κυβέρνηση καταφέρει να μην επιτεθεί 100% στα κοινωνικά δικαιώματα, ωστόσο εμείς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σε ένα κίνημα που έρχεται σε ρήξη με ό,τι υπήρχε στο παρελθόν και σε ρήξη με, με τις κυβερνήσεις. Πρέπει επίσης να εργαστούμε σε όλα τα επίπεδα, στη γειτονιά, στην πόλη, στην περιφέρεια, στο κέντρο. Μπορεί να φαντάζει χαζό αυτό. Είναι θεμελιώδες όμως, γιατί πρέπει να αντιπαρατεθούμε στην προπαγάνδα της αστικής τάξης. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας σύνδεσμος μεταξύ μας. Ένας σύνδεσμος που να γίνεται εμφανής στην καθημερινότητα. Παράλληλα, και αυτό μας το έχει δείξει η Ελλάδα και άλλες εμπειρίες, είναι ότι τώρα αμέσως πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε το διεθνές σαμποτάζ. Πρέπει να πάρουμε αμέσως και να διεκδικήσουμε τον έλεγχο όλων των νευραλγικών τομέων, των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών αγορών, των νευραλγικών τομέων της οικονομίας. Ένα τέτοιο σχέδιο προς μια εργατική κυβέρνηση πρέπει να διεκδικεί την κυριαρχία επί όλων αυτών των τομέων. Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες που αντιβαίνουν στα συμφέροντά μας. Λοιπόν, πρώτον, πρέπει λοιπόν με λαϊκό έρισμα να επιζητούμε την κυβερνητική αλλαγή, την αλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είμαστε υπέρ της διαγραφής του χρέους και υπέρ όλων εκείνων των βημάτων που θα βελτίωναν τη ζωή των εργαζομένων. Να μην περιμένουμε να λήξει η λιτότητα, να αρχίσουμε αμέσως να κάνουμε μια πάλι και για τα κοινωνικά δικαιώματα. Ναι, πολιτική κατά της λιτότητας, αλλά δεν γίνεται αυτό να γίνει χωρίς να αντιμαχόμεθα τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τεχνικό πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα λόγου συζήτησης. Είναι πρόβλημα που πρέπει πρακτικά να το αντιμετωπίσουμε. Να απαντήσουμε στις αναπόφευκτες αντιπαραθέσεις που μας περιμένουν σε ρήξη με το δομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Ο Τσίπρας κάποια στιγμή είπε ότι χρειάζονται κάποιες θυσίες για το ευρώ. Τώρα το έχει αντιστρέψει και λέει ότι δεν τίθεται θέμα να βγούμε από το ευρώ. Το νομισματικό θέμα είναι ένα θέμα, αλλά δεν πρέπει αυτό να είναι η αφετηρία μας. Δεν θέλουμε απλώς να βγούμε από το ευρώ. Θέλουμε να αγωνιστούμε κατά όλου του συστήματος των Βρυξελών. Και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τεχνικό το θέμα. Μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε από το ευρώ ή κάποιοι λένε ότι θα να αγωνιστούμε για ένα αγωνιστικό ευρώ, αλλά και να εξακολουθούν να υπάρχουν συναλλαγές σε ευρώ. Όχι, δεν είναι τεχνοκρατικό το θέμα. Πρέπει σε ευρωπαϊκή κλίμακα να αντιταχθούμε σε όλο το σύστημα πλέον του ευρώ, εκτός του ευρώ. Μια τέτοια πολιτική πρέπει να είναι μια διεθνιστική πολιτική. Το πρόβλημα που είχαμε με το Brexit στη Γαλλία δεν είναι, είπαν πολλοί ότι τιμωρήθηκε το City του Λονδίνου ή ότι τιμωρείται η Βρετανία ή το Λονδίνο και ότι θα τιμωρηθεί επειδή θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε τη δυναμική. Δεν πρέπει να βλέπουμε σαν από δύο Πομπέο τράγο τον έναν ή τον άλλον. Θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων, οπουδήποτε και αν εργάζονται. Είναι μια πολιτική ρήξης με την ευρωπαϊκή πολιτική.
θα πρέπει να είναι διεθνιστική αυτή η πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε τεράστιες ελπίδες. Αλλά η ελπίδα αυτή εισακούστηκε από τους εργαζόμενους. Εμείς θέλουμε να πούμε, εργαζόμενοι, σε εσάς απευθυνόμαστε, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, σε όλους σας, να προσπαθήσουμε να υφάνουμε διεθνείς σχέσεις και για όλα τα θέματα, για τα θέματα των μεγάλων διεθνών συνθήκων, για το περιβάλλον, για τα κοινωνικά δικαιώματα, να τα διεκδικήσουμε έξω από τα εθνικά σύνορα, να συνεννοηθούμε με όλα τα εργατικά και συνδικαλιστικά κινήματα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργαζομένων. Ως οργάνωση είναι ανίκανη να βγει και να αγωνιστεί. Δεν λέω πως τα συνδικάτα μέλη είναι το καθένα ανίκανο, αλλά σαν οργάνωση η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων είναι ανίκανη να κάνει κάτι. Υπάρχουν εδώ μέτρα τα οποία στρέφονται κατά όλων των λαών. Γι' αυτό πρέπει η μάχη μας κατά της λιτότητας, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι διεθνιστική. Ένα κράτος μπορεί να λάβει κάποια μέτρα προστασίας. Το θέμα δεν είναι να συνασπιστούν οι Γάλλοι εργοδότες με τους Γάλλους εργαζομένους, επειδή μπορεί η Γαλλία να λάβει κάποια μέτρα προστασίας. Όχι, οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικήσουν μέτρα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Πρέπει να σταματήσω γιατί μου τελείωσε ο χρόνος. Έχω μόνο 2 λεπτά ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, σκεφτόμαστε ότι πρέπει να συντονίσουμε μία δράση κατά της λιτότητας, μία κατά των ευρωπαϊκών συνδικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να νιώθουμε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε τη δράση μας εντός των χι των ψι συνόρων. Πρέπει να δούμε ότι έχουμε τον συσχετισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων εδώ, των κοινωνικών δυνάμεων εδώ. Δεν υπάρχουν καλά κυβερνητικά μέτρα, δεν υπάρχουν καλά ευρωπαϊκά μέτρα. Οι εργαζόμενοι είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης. Αυτό είναι το γεγονός, αυτό συμβαίνει παντού και αυτό είναι εκείνο που θα μας συνδέσει. Αυτή είναι η πιο σημαντική συζήτηση. Πώς να συντονιστούμε, πώς να δράσουμε από κοινού, πώς να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να βρούμε τα καλύτερα όπλα, τα καλύτερα εργαλεία για να διεξάγουμε μια συγκεκριμένη επίθεση κατά του καπιταλισμού. Ευχαριστώ.